Κύριε Τατσόπουλε, Πέτρο, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο, τι κάνεις? Σ' ακούμε. Λοιπόν, κοίταξε, ήδη έχω θέσει την παρέτησή μου στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου, του Αλέξη Τσίπρα. Έχω κατ' επανάληψη πει ότι εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον, ήταν πάντοτε, είχε πάντοτε τη διακριτική ευχέρεια να με διαγράψει, αλλά επειδή είδα ότι υπάρχει κάποιο, πώς να το πω, το άγος της διαγραφής, δεν είναι ένα βήμα που ίσως να μην θέλουν να το κάνουν, γι' αυτό, για να τους διευκολύνω, επειδή είδα αυτή την ομοβροντία από φίλοι απειρά, που δεν θέλω ειλικρινά να τα σχολιάσω, μερικά είναι πολύ πέραν κάθε σχολιασμού, αλλά επειδή, Νίκο, πρέπει να σου πω ότι εγώ ποτέ δεν ζήτησα ούτε την έγκριση, ούτε την κάλυψη, ούτε την δικαιολόγηση, την ανοχή, που αυτό που λένε τον ανεχτήκαμε πολύ καιρό, δεν ζήτησα ποτέ τίποτα από όλα αυτά για να έχω το αναφέρετο δικαίωμα ενός βουλευτή να εκφράζει δημόσια τις όποιες απόψεις του. Αντίθετα, δέχτηκα κριτική, δέχτηκα σκληρή κριτική, δέχτηκα λάσπη, ό,τι θέλουν. Λοιπόν, είναι πολύ καθαρά τα πράγματα και είμαστε και πολύ μεγάλα παιδιά για να παίζουμε παιχνίδια. Εάν πιστεύουν ότι εγώ είμαι επιζήμιος για το ΣΥΡΙΖΑ, έχουν αυτή τη στιγμή, ο πρόεδρος έχει αυτή τη στιγμή τη διακριτική ευχέρεια να αποδεχτεί την παρέτησή μου. Πέτρο, αλλά δεν πρόκειται να ανεχτώ, αυτό το πόλεμο για απόψεις που είτε διαστρεβλώνονται, είτε, δηλαδή, έχω διαβάσει τα μύρια όσα απίθανα από το πρωί στο διαδίκτυο. Επειδή λοιπόν αυτό είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, θέλω πρώτα απ' όλα να πω κάτι. Ίσως κάποιους τους δημιουργεί ένα ερωτηματικό ο ενικός, η οικειότητα που ο Πέτρος Τατσόπουλος έχει με τους ανθρώπους του ΣΚΑΙ. Θέλω να θυμίσω απλά ότι ο Πέτρος ήταν συνεργάτης του ΣΚΑΙ για ένα μακρύ διάστημα και μάλιστα με δουλειές οι οποίες είναι και πολύ πρόσφατες. Ερώτημα. Λες, θέτω στην ευχέρεια του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ την παρέτησή μου. Την παρέτηση από τη βουλευτική έδρα, δηλαδή παραχωρείς την από την κοινοβουλευτική ομάδα. Θα κρατήσεις την έδρα ή θα τη δώσεις? Θα κρατήσω την έδρα, διότι δεν πιστεύω ότι έχω κάνει τίποτα κακό, πόσο μάλλον προβοκατόρικο που διαβάζω, εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πιστεύω, δεν θα φύγω με το στίγμα ότι έκανα κάτι κακό ενσυνείδητα, υπονόμευσα. Αυτός ο απίστευτος βουλευτής, ο Διαμαντόπουλος, με βάζει δίλημα αν είμαι μαλάκας ή προβοκάτορας. Λοιπόν, δεν πιστεύω εγώ ότι θα μπω σε αυτόν τον απίθανο τύπο να απολογηθώ για τις όποιες δημόσιες μου απόψεις. Ναι. Αλλά πολιτικά όμως θα σου θέσω καλοπροαίρετους ανθρώπους που θα μπορούν να έχουν οποιαδήποτε, αν θες, πώς να το πω, δισταγμό για τις προθέσεις μου. Οτιδήποτε σου λέω. Είναι στη διακριτική ευχέρεια ο ΣΥΡΙΖΑ αύριο το πρωί να δεχτεί την παρέτησή μου, ο Αλέξης να δεχτεί την παρέτησή μου και πάλι φίλοι θα είμαστε, ούτε πρόκειται να μεταμορφωθώ από... Κατανοητό, Πέτρο. Ένα ερώτημα, γιατί και την προηγούμενη φορά είχε τεθεί θέμα αν ο Τατσόπουλος θα μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ ή θα φύγει. Ένα ερώτημα που είχε μπει τότε από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι, γιατί είχες πει ότι εγώ την έδρα δεν την παραχώρω. Είναι ότι ένας βουλευτής που εκλέγεται με ένα κόμμα και που αν δεν υπήρχε αυτό το κόμμα, προφανώς δεν θα ήταν βουλευτής. Έχει δικαίωμα να πει κρατάω την έδρα ή πρέπει να τη γυρίσει στο κόμμα? Εσύ λοιπόν γιατί κρατάς την έδρα? Αυτή είναι μια πολύ σεβαστή άποψη που λες. Από την άλλη μεριά όμως, πάρε και δες το ποτήρι και από την άλλη πλευρά. Εάν λέω, το κόμμα κρατούσε σε ομοιρία το οποιοδήποτε κόμμα, κρατούσε σε ομοιρία τους βουλευτές του μέσω της έδρας, πού θα πήγαινε η αξιοπρέπεια και η ελευθερία του βουλευτή να εκφράσει τις απόψεις του? Ανά πάσα ώρα και στιγμή θα ήμασταν όλα συντεταγμένα στρατιωτάκια που έτσι και κουνιόμασταν ρούπι, θα μας διέγραφαν και θα παίρναν και την έδρα. Άρα θα υπήρχε μηδενική εσωκομματική. Ο νομοθέτης το ότι κρατάει αυτή την επιφύλαξη σου δίνει σε σένα τη διακριτική ευχαίρεια αν θα κρατήσεις την έδρα ή όχι, είναι για να διαφυλάξει την ανεξαρτησία του βουλευτή, Άλιστα. Γιατί το ίδιο το Σύνταγμα λέει ότι είμαστε πρώτα απ' όλα υπόλογοι απέναντι στο έθνος και μετά στο κόμμα ή οπουδήποτε αλλού. Το κόμμα έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να σε διαγράψει, να μη σε ξαναβάλει στις λίστες του, μια σειρά από μέτρα που μπορεί Κατανοητό. Να... Κατανοητό. Δίνω λόγο στον Τάκη. Δεν είσαι πια, ότι δεν εκφράζεις... Δίνω λόγο στον Τάκη που ζήτησε ένα ερώτημα. Ξαναλέω, ίσως απλά... για όποιους τώρα παρακολουθούν, ότι είχαμε την παρέμβαση του κ. Τατσόπουλου που μας ανακοίνωσε ότι θέτει από τώρα
την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, όχι και από την έδρα, αλλά από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στη διάθεση του κ. Τσίπρα μετά τα φίλια πειρά. Έχει στείλει την παρέτηση ή το λέει τώρα στον αέρα τον έχω ενημερώσει. Τον έχεις ενημερώσει. Ελένη, έχω ενημερώσει τον πρόεδρο και είναι πια στη διακριτική του ευχέρεια. Να την αποδεχτεί ή όχι. Κατάλαβα. Εγώ δηλαδή θέλω να πω εξαρτήσει. Κάτσε να ρωτήσει κάτι ο Τάκης που θέλει. Θέλω να φύγω από την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλιώς δεν θα έθετα στη διακριτική του ευχέρεια την παρέτησή μου, απλώς θα την ανακοίνωνα. Δεν θέλω, είναι προφανές ότι δεν θέλω να φύγω από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν μπορώ να ανεχτώ όμως και έναν τέτοιο πόλεμο, έναν τέτοιο. Κάτι το απίστευτο, το οποίο έγινε σήμερα, έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Ναι, ναι, κατανοητό. Αισθάνεσαι λίγο ξένος στο ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρο. Πέτρο, αισθάνεσαι λίγο. Αισθάνεσαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή ξένος στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι αποδιοπομπαίος τράγος κανενός. Δεν είναι μέλος. Μέλος δεν είναι, είναι συνεργαζόμενος με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αισθάνεσαι ξένος στο ΣΥΡΙΖΑ. Ψυχολογικά έχουν διακοπεί οι δεσμοί που είχε, Πέτρο, με το κόμμα αυτό. Η πολιτική. Τάκη μου, δεν γίνεται με όρους ψυχολογίας. Όχι, λέω, κατάλαβες τι λέω. Δεν έχει σημασία αν νιώθουμε καλά, αν αγαπιόμαστε, αν είμαστε φίλοι. Όχι, δεν το λέω από αυτή την δεν έχει τόσο σημασία, όσο έχει σημασία το πώς νιώθουμε πολιτικά ο ένας απέναντι. Ναι, πώς νιώθεις δηλαδή, η πολιτική ψυχολογία. Αν είμαι ένα ξένο σώμα, δεν μπορώ εγώ να τους αποδείξω ότι δεν είμαι. Πριν από λίγα λεπτά. Και έχουν, σου λέω, το δικαίωμα και την υποχρέωση να διώξουν ένα ξένο σώμα. Να αποκτήσουν ξανά την γαλήνη της ψυχής τους αν νιώθουν ότι η παρουσία μου τη διαταράσει. Αυτό που δεν έχουν δικαίωμα είναι να με υπονομεύουν, να γράφουν οτιδήποτε όποτε εκφράζω τις απόψεις μου. Μάλιστα. Να πω δηλαδή, κάτι μια φορά ο κ. Στατσόπουλος στη γραμμή. Όλοι οι βουλευτές, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, όλων των κομμάτων, ναι. Απλώς εγώ δεν καταλαβαίνω. Σύντομα μόνο γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Γιατί έχουμε και τον κύριο Λαφαζάνη που νομίζω είναι το καλύτερο. Εγώ από. Ανώτερο στέλεχος. Ακούσουμε το σχόλιο. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί βγαίνει και λέει. Τέρμα η ανοχή. Δεν ζήτησα την ανοχή του κυρίου Μιλιού, όπως δεν ζήτησα και την ανοχή κανενός. Έλεγα απλώς τις απόψεις μου, όπως τις έλεγε και ο κύριος Μιλιός. Πάμε στον πρόδρομο που κάτι θέλει, Πέτρο, και να κλείσουμε με αυτό. Ότι τερματίζεται η ανοχή μου απέναντί σου. Πάντως πριν από λίγο Σκουρλέτης τον άδειαξε άλλο σταθμό, σε άλλο τηλεοπτικό δίκτυο, ο Σκουρλέτης άδειασε πλήρως τις απόψεις του κυρίου Τατσόπουλου. Πέτρο, πρόδρομε. Ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο εκπρόσωπος της Δημάρα, έγραψε στο Twitter τώρα ότι λέει αλήθειες που πονάνε ο κύριος Τατσόπουλος, γι' αυτό ενοχλεί. Μπράβο για την γενναιότητά του. Η αριστερά και η χώρα έχει ανάγκη τη φωνή του. Γελάς, Νίκο, ε. Είναι, θα χαρακτηριστεί προβοκάτσια. Τώρα ότι πάμε για μεταγραφή πολιτική. Να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ να πάει στη Δημάρα. Εντάξει, βρήκε κάποιον άνθρωπο ο κύριος Παπαδόπουλος και τι να κάνει ο καημένος, δηλαδή, ψάχνει ανθρώπους. Κύριε Τατσόπουλε, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Πέτρο, σε ευχαριστώ πολύ. Προφανώς προϊονίζονται πολιτικές εξελίξεις από όλα αυτά.